Καλησπέρα σας από το γήπεδο Μαζαράκη στο Μπουρνάζι. Βρισκόμαστε κοντά σας για την περιγραφή ενός παιχνιδιού για την κατηγορία Elite για το μπασκετάκι. Οι ομάδες είναι οι Wargamers με αντίπαλο του Uncle Drew. Οι Wargamers έχουν ρεκόρ 12-2, ενώ οι Uncle Drew έχουν 3-9. Για να δούμε αν η βαθμολογική κατάσταση των ομάδων θα δικαιολογήσει και την βαθμολογική τους θέση. Πρώτο άστοχο που είχαμε εδώ για τους Uncle Drew και συγκεκριμένα από τον Βαρβαρίδη. Και εδώ είχαμε το πρώτο εύστοχο σουτ της αναμέτρησης για τους War Gamers, με τον Γιάννη Αβραμίδη να σκοράρει. Κάρμα τώρα. Παίξει με πλάτη, όχι, ψάχνει συμπαίκτη. Για τρεις από τον Μουνάτζο ήταν άστοχο. Τόδος τώρα με την μπάλα, θα φτάρει και αυτός για τρεις. Θα ευστοχίσει, δύο στα δύο σου για τους Wargamers. Θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την αναμέτρηση, 6-0. Καντυράκης τώρα. Ο Νάτσος. Ωραία κίνηση, goal foul, όμορφη ενέργεια, όμορφη προσπάθεια. Ανοίγουν το λογαριασμό και οι Uncle Drew. Αυτός ο Νάτσος θα πάρει το αθλητικό rebound. Θα κάνει το lay-up και θα πετύχει 4 πόντους σε μία φάση, 6-4. Θα φύγει η μπάλα με τους Gamers, του Γιατρής άστοχο. Λάθη 8-4. Εδώ γίνεται το λάθος από τους Uncle Drew. Στο εκδιασμό είναι Τόδος. Θα γυρίσουν την μπάλα. Λαζαράκος εστόχισε. Καντυράκης τώρα. Κατεβάζει την μπάλα. Κάρμα, τελική μπάλα κατεβαίνει τον Καντυράκη, ο οποίος θα σπάρει για τρεις. Είναι άστοχος, με τα κακή ενέργειά του. Τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα σπουτάρουν για τρεις με τον Λαζαράκο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 11-4. Τρίτο τρίποντο για τους Gamers. Κάρμα θα περάσει. Πετύχει το καλάθι. Αυτό το close out επίθεση που έκανε. 16. Καραγιάννης αστόχησε στο σουτ. Πολλά τα τρίποντα για τους Wars. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Και τώρα σε θέση offside ο Διαμαντής, θα πετύχει το καλάθι. Ο Δημήτρης Διαμαντής. 13-6. Δεν συγχωρείται κανένα λάθος για τους Uncle Drew σε αυτή την αναμέτρηση. Κάρμα, θα δεχτεί το stop. Ωραία τάπα. Gamers και τώρα στο καλά του, όχι, δεν το πετύχουνε. Στον δευτερεύοντα εχνιδιασμό. Περάσει. Φάλλος το σούτ από τον Κάρμα.
πάνω στον Καραγιάννη. Τώρα παίρνει ο Τρούσας. Στη θέση του γιατρού 15-6, ύστερα από 5 λεπτά στο παιχνίδι μας. Ωραία, πάσα στη γωνία σου, γιατρής, εύστοχο. Όμορφη επίθεση από τους Αγκουλτρού. Βαρβαρίδης πέτυχε το για το καλάθι. Κατευθείαν όμως φάουλ από την άλλη μεριά. Δεν είχαν κάνει στο τέλος του Αγκουλτρού. Αντιράκης από την κορυφή για 3, είναι άστοχος. Βλέπετε ότι κάθε άστοχος του στον Αγκουλτρού είναι και υποψήφιος εθνιδιασμός για τους γουόρ που εδώ αστόχησαν. Κάρμας, Αντιράκης, Τρούσας. Σαν κανόνας που φαντάζομαι θα σου πάρει, όχι, θα κάνει προσποίηση. Θα περάσει, Αντιράκης ελεύθερος, καλά κάνει και σουτάρει. Ωραία επίδεση, άστοχη όμως. Goal foul. Ωραία προσπάθεια εδώ από τους γουόρ. Οι οποίοι θα πετύχουν το goal foul. Το σκορ. Σημεία παραμένει, αρκετά μεγάλο το σκορ. Λάθος από τον Σαγκυπρού. Σχεδιασμός ο οποίος κόβεται. Τρούσας για 3, είναι άστοχος. Πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα. Και τη λίμωση φάση από τον Τριπή. Η πάσα έγινε από τον Διαμαντή, 22-9. Πολύ είναι και μεγάλο διαφορά. Καλά τώρα για τους Αγκουλτρού με τον Μπονάτσο, 22-11. Διαμαντής είχε την θα κάνει λάθος εδώ. Για 3, εύστοχο από τον Βαρβαρίδη το δεύτερο του τρίποντο και μειώνει 22-14. Ωραίο μάτς και μεγάλο σκορ, κουμπίδι 36 πόντι και θέλουμε ακόμα 3 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Άστοχη εδώ η Γουόρ. Καραγιάννης στο σκορ της
έτρεξε στο προηγούμενο τουρ και τώρα ξανατρέχουν οι Wargamers. Εδώ όμως θα δευτερεύονται αυτήν την θα σκοράρουν και θα γράψουν το 24-14. Το Βαρβαρίδης Διαμαντής τώρα, σουτάρει για 3. Μπάλε τελικά το κάνει το πατήρι, πήγαν από πήγε και βγήκε όμως. Ευστόχησε, 27-14. Μπονάτσο, σουτάρει και για 3 και ευστοχεί. Η ψηλή των Αγκολντούρου βλέπω ότι είναι καλύτερη από τους περιφερειακούς τουλάχιστον στο κομμάτι του σουτ, 27-17. Έχει 2 τρίποντα ο Βαρβαρίδης και άλλο ένα τρίποντο ο Μπονάτσος. 27-17. Διαμαντής. Καραγιάννης. 3 δευτερόλεπτα. Κατοχή αλλάζει χέρια. Και μπαίνει για λογαριασμό τον εγώ, ο Γιάννης ο Λαζαράκος. Μπονάτσος πήρε την μπάλα μετά από ωραία σύστερ του Κάρμα στη ρακέτα και γράφει το 27-19. Δεν έγινε τελικά το λάθος για τους Βόρπιους που επιχειρούν τρίποντο, όμως αστόχησε ο Καραγιάννης πάνω από τον Μπονάτσο και Βαρβαρίδης. Νομίζω μετράει, άμα μπει, ναι, σωστό είναι, μετράει. 27-21. Άστοχος στην συμπληρωματική βολή ο Βαρβαρίδης. Από τον Λαζαράκο, πολύ βιαστικό σουτ και τελευταία επίθεση τώρα για την πρώτη περίοδο. Κάρμας θα πάρει το screen από τον Μπονάτσο, το δώσει έξω, Μπονάτσο προσποιηθεί. Είχα να δώσει ένα ακόμη φάουλ η Γουόρ, σωστό φάουλ. Κάρμας, για 3, άστοχος, καλή ενέργεια, 27-21, το σκορ της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε για να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη περίοδο. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος. Με τους Wargamers να είναι στην πρώτη επίθεση για την δεύτερη περίοδο. Καλάθι εδώ για τους Wargamers με τον ψηλό τους. Τον Γιώργο Μεμεζά. Και θα βάλει τελικά εδώ το καλάθι Αγκουλτρού. Και δεν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Εδώ ο Πέτρος Βουσούλος έκανε ένα πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνο φάουλ. Για να σταματήσει τον εφηβιασμό, λάθος εδώ από τον Σαγκουλτρού. Ο
σταματήσει τώρα στο κατέβασμα. Παρισσός τώρα θα εστοχίσει και θα γίνει και φάουλ σε βάρος του Νάγκλου Ντρου. Δεν είναι 2-21, είναι σκορ. Για τρεις από τους Γόρινα αυτού, φως του διαμαντής έκανε το σουτ. Κάρμα, θα δώσει τον Προύσα, αυτός του Ταριακρή, θα σπαθεί. Ωραία επίθεση από τους Αγγλικού. 32-24. Ο Παρισσός, ο Αστοχή, rebound από τον Μεμεζά, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Εδώ θέλει, νομίζω, ο Διαμαντής να κάνει μια πάσα σε τραφού, δεν κατάλαβα τι. Το παιχνίδι μας μετά από έτσι μια λίγο λεπτή διακοπή συνεχίζεται. Μπονάτσος, αστοχή. Οκ, okay, είχε βάλει καλά το κορμί του. Παραμένει το 32-24. Οι Gold Gamers είναι στην επίθεση. Ήταν θράψη τα επιθετικά rebound οι Gold Gamers και αυτή τη φορά ο Καραγιάννης για το επιθετικό. Εύστοχος ο Καραγιάννης στην πρώτη βολή, 33-24. Δεύτερη, 33-24. Κάρμας. Ωραία πάσα στον Μπονάτσο, πολύ ωραία πάσα από τον Γιάννη Κάρμα. Εξαιρετική εφαρμογή και κυκλινόλη. Ο Μπονάτσος δεν είχε να κάνει πολλά πράγματα παρά να πάλι το εύκολο καλά. 33-26. Για τρεις εδώ, από τον Λαζαράκο ήταν άστοχο και κατοχή για τους Αγγλίδρου. Το κατέβαζος μπάλας είναι ο Λαζαράκος για τους Αγγλίδρου, λάθος. Σε πνευμό Λαζαράκος. Θα παίξει με τη φορά σώματος στον Κάρμα, θα ευστοχίσει 35-26. Κανδυράκης, ο Τρούσας τελικά θα σουτάρει, θα εξοχίσει. 35-29, δεύτερη τρίποντα από τον Τρούσα, ο οποίος έχει τόση λύσεις.
την επίθεση των Αγγλοντρού, οι οποίοι παίζουν αρκετά καλά. Ενώ η Wargamers είναι δεύτερη στην κατηγορία Elite. Αρίσους τώρα με την μπάλα, φτάρει για 3, να και η απάντηση. 28-29. Καντυράκης. Τρούσας, ψάχνει τον Μπονάτσο, του δίνει μια λόμπα. Ο Μπονάτσος θα τελειώσει άλλη μια φάση. Είναι εξαιρετικός ο Μπονάτσος. Για τους άνθρωπους μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ καλός. Για τον Ρηπή, αυτός αστόχησε, τον πάνω του γιατρού, ο οποίος μπορεί να τρέξει και στον οκτωγήπεδο, ο Τρούσας για 3. Άλλο ένα τρίποντο για τους Αγγλοντρού, 38-34, time out για τους Wargamers, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πέφτει στους 4 πόντους. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας με τους Wargamers. Τα καλά είναι τα εμάδα, καθώς είδαμε τη διαφορά που είχαν χτίσει 11 πόντων να έχει μειωθεί στους 4. Παρίσος. Λαζαράκος εδώ νομίζω κάνει μια πολύ κακή ενέργεια. Δεν υπήρχε ένας μαζόνα. Θα σηκωθεί εκεί ανάμεσα σε 3 παίχτες. Κάρμας, Ρούσας, μπορεί να γίνει το λάθος. Τελικά έγινε. Τρέχουν οι Wargamers, σε αυτό το καμάζι είναι πολύ καλή. Ζαράκος. Θα πετύχει το καλάθι. Γιατρού για τον Καντυράκη. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γιάννη Κάρμα, λέει μπάλα, δεν το κάνει το χατήρι. Τώρα είναι μόνος του, από τη θέση του, στη γωνία, για 3, εύστοχος! 40-37, είναι σε καλή μέρα ο Γιάννης ο Κάρμας. Είτε σκοράντας είτε πασάροντας, μάλλον του έκαναν καλό οι γιορτινές μέρες. Παρίσος για 3, άσκοχος, Καντυράκης στο rebound. Το momentum είναι με τους Drew. Καντυράκης από την baseline, Κάρμας, περάσει. Θα αφήσει άτσαλα την μπάλα από καλά, πίσω και να κουράσει στο τελευταίο βήμα. Φάουλ εδώ, από τον Ιατρού. Λογικά εδώ Κάρμας θα βγει να πάρει μια ανάσα. Στην συμφωνία θα είναι ο Στεφανός ο Καραγιάννης. Γιάννης και στις δύο βολές, 42-37. Δέρμπι παρακολουθούμε. Οι Wargamers έχουν την πρωτοκαθεδρία στο σκορ, όμως οι Αγγλοντρού είναι εκεί, δεν τους αφήνουν να ανασάνουνε και καλά κάνουνε. Γιατρού. Νομίζω κάτσε πολύ την μπάλα και θα είναι χαλάσει η επίδεση των Αγγλοντρού, όμως ο Τρούσας θα κάνει το κόψιμο, όμως θα χάσει ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Καλό
φάουλ εδώ από τον Μπολάτσο, καθώς θα δεν έχει γίνει το φάουλ. Τότε πιθανώς οι άγγλοι του να τρώγανε γκολ φάουλ. Διαμαντής είναι στις βολές. Πάντως οι World Gamers είναι εξαιρετικοί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Νομίζω έχουν χάσει, αν δεν κάνω λάθος, μόλις μία βολή. 44-37, να ένα μικρό 4-0 σερί που δίνουν μια ανάσα στους τυπικά γηπεδούχους, Τρούσας. Θα γυρίσει ωραία, όμως θα αστοχίσει. Νομίζω εδώ μπορούσε να αλλάξει και μια πάσα. Διαδρού, Τρούσας, θα διεισδύσει. Τρίτο συνεχόμενο χαμένο lay-up για τους Αγκουλντρού, οι οποίοι θα φάνε εδώ και τον εκκυμπιασμό. Goal foul από τον Διαμαντή, ο οποίος είναι ένας πολύ διεισδυτικός παίχτης. Και time out για τους Αγκουλντρού, καθώς βλέπουν το μείον 3 να έχει γίνει μείον 9. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Διαμαντή να εκτοχίσει την πληρωματική βολή και να γράφει το 47-37. Ο Κάρα μας επέστρεψε ώστε να ξεκουραστεί λίγο ο Τρούσας που είχε εμφανίσει με διακόπωσης. Ο Νάτσος, Καντυράκης, θα εκτοχίσει για 3. 47-40. Εξαιρετικό παιχνίδι παρακολουθούμε από πλευράς παραγωγικότητας. Μου μπει 2-87 πόντι, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με τις επιθέσεις να έχω το πρώτο λόγο. Πήγε και βγήκε η μπάλα από την καλή προσπάθεια από τον Παρίσο. Γιατρού Κανδυράκης. Θα κλέψει αυτό το τυπάλι World Gamers, δεν θα στοχίσουν όμως στο lay-up. Όμως οι Uncle Drew δεν έχουν κουραστεί και στην άμυνα δεν θα ακολουθήσουν. Έτσι, οι World Gamers πέτυχαν ένα πολύ άνετο καλάθι από τον RP. Εδώ ο Κάρμας με μια ωραία κίνηση θα περάσει από τον δεξί διάδρομο και με το αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 49-42. Διαμαντής πήρε το σουτ χωρίς ιδιαίτερο σκοπό. Και time out που ζήτησαν οι Uncle Drew για να θα δούνε τι θα πράξουν στην τελευταία τους επίθεση στο πρώτο ημίχρονο. Τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο για τους Αγκουλντρού. Κάρμας και φάουλ. Είχα να δώσουν ακόμα ένα. Θα σηκωθεί, άστοχος, δεν ήταν κακό, 49-42, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ξαιρετικό παιχνίδι, πάρα πολύ όμορφο, με πολλά καλάθια. Όμορφες επιθέσεις, όμορφες συνεργασίες. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο και κατά πόσο θα δείξουν οι Uncle Drew να πάνε σε τόσο ψηλό σκορ. Επιστροφή στο παιχνίδι μας για το δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα στους Uncle Drew που έχουν τώρα την πρώτη επίθεση και τους World Gamers, 49-42, και ας δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο λεπτό. Ο Νάτσος παίξει με πλάτη, δεξί hook, καλή ενέργεια.
την μπάλα όμως δεν του πέρα. Το Χαδίρι. Ξαφνικό τρίποντο εδώ από τους Wargamers και συγκεκριμένα από τον από τον Καραγιάννη, ο οποίος ευστόχησε και έκανε το 52-42. Παρίσος καλάθι, πολύ ωραίο γύρισμα. Από τον Ρηπί. 54-42. Κάρμας, ο Νάτσος. Ο γιατρός δεν έχει δει ακόμα τη δίωδο προς το καλάθι. Διαμαντής. Τον Καραγιάννη, εξαιρετική πάσα από το μάτι της Βελόνας, πέρα στην μπάλα, 56-42. Πολύ γρήγορα 7-0 για τους Wargamers που πάνε να τελειώσουν το παιχνίδι. Time out για τους Uncle Drew που βλέπουν το παιχνίδι να τους ξεφεύγει. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή, ο Καραγιάννης, ευστοχή, 97-42, μεγάλη διαφορά είναι αυτή για τους Wargamers στο παιχνίδι. Για να δούμε αν έχουν τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν πάλι το παιχνίδι οι Uncle Drew. Μπορεί να τους έχει κλειστεί καλά από τον Μεμεζά σε αυτά τα πρώτα περίπου 2 λεπτά της τρίτης περίοδου. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Γκάρμα, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Έπαιξε με τη φορά του σώματος τον Μεμεζά και φτώχησε. 59-44. Μεμεζά εδώ πάλι να κάνει το λάθος. Καραγιάννης. Τάρι. Πάει το φάλα από τον Βαρδαρίδη. Νομίζω κακό φάουλ και κακό. Πρώτη βολή. Έλειψε να γίνει το λάθος. Στον ενδιασμό ο Καραγιάννης αστοχή. Τρούσας, γιατρής, εγγύηση, 60-47. Η ενέργεια δεν χρειαζόταν από τον Παρίσο για αυτή η ενέργεια. Νομίζω έγιναν 3 δευτερόλεπτα εκεί, ναι, στηρίζονται. Μία πάσα περισσότερη έγινε τώρα.
Διαμαντή στην επαναφορά. Αστοχός για τρεις πόντους. Να πω πάλι οι War Gamers θα έχουν κάτσει λίγο στο πρόβλημα που είχαν στο συν 15. Για να δούμε αν μπορούν να απαντήσουν ή αν δούμε δικό τους σερί. Ναι, σωστή απόφαση. Καραγιάννης με τον Βαρβαρίδη για τρεις, αστοχή. Κατοχή ελαφρώς συμπτωματικά θα είναι για τους War Gamers. Νομίζω απ' έξω ήρθε ο Διαμαντής, κακή συνεννόηση και ο Λαζαράκος ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι στη θέση του του Παρίσου. Από τους Αγγλουρού, πάρα πολύ όμορφη επίθεση, η μπάλα άλλαξε πολλές φορές στη χέρια και ο Μπονάτος πέτυχε το καλάθι, 60-49. Κι άλλο αυτό τρίποντο από τους War Gamers. Φαντάζομαι ότι εδώ αν δεχτούν καλάθι θα καλέσουν time out, είναι η αίσθησή μου. Δει τον Καραγιάννη, ο οποίος παίζει με πλάτη. Νομίζω έγινε επιθετικό φάουλ εδώ. Ο Τρούσος είχε στηθεί ωραία. Και ο Ρυπής έκανε το επιθετικό φάουλ. Μονάτσος, πολύ ωραία κίνηση, 60-51. Και όπως σας το είπαμε, αν δέχονταν καλάθι οι War Gamers, θα καλούσουν και time out. Όπερ και γίνεται το 651 με 4-22 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι μας. Με τους War Gamers να είναι στην επίθεση. Του Λαζαράκου. Μπορεί πίσω εδώ κάνει μια... Λίγο στα βήματα και ο Μπονάτσος. Ο Βαρβαρίδης θα κερδίσει το φάουλ. Μονάτσος, εύστοχος. Καταπληκτικός ο Μονάτσος. Είναι καταπληκτικός, δηλαδή αυτός και ο Κάρμα νομίζω κρατούν στους Αγκολτρού και λίγο ο Βαρβαρίδης στο παιχνίδι. Στο δύο δεκαλέτου μιλάω. Λαζαράκος, κακό σουτ, κακή ενέργεια και ευκαιρία για τους Αγκολτρού να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Με τον Μεμεζά. Ο
Δύση, Στεναδής Δύση. Πεμεζάς, θα γυρίσει. Άξαλο τελείωμα, Μπονάτου στο rebound. Ρούσας για τρεις. Μπαλαμπίνη και βγήκε, θα ήταν καλό ψυχολογικό μπουστάρισμα αν έμεινε αυτό το τρίπο του Γιάννη Σαρκουλντρού. Ας το έχω ξανά άλλο ένα τρίπο εδώ όπως Wargamers. Ωραία πάσα από τον Καμπάς, τον Γιάννη Κάρμα, ο οποίος τελείωσε τη φάση στα 2.55. Νομίζω έκανε βήματα εδώ ο Καραγιάννης. Κάρμας θα γυρίσει, ας το αρχίσει τώρα. Μεζάς, ας το τελείωμα. Με ένα λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης. Καμπάς για τρεις. Εύστοχος! 62-58. Και όπως σας το είπαμε και πριν, ξαφνικά έχουμε πάλι μάτς. Λαζαράκος. Σούλης. Στα 5.58, ανάσα για τους Wargamers. Λάθος από τον Μεκανδυράκη. Καραγιάννης, buzzer beater layup. 58, το χειρότερο δυνατό τελείωμα για τους Σαρκουλντρού και το καλύτερο δυνατό για τους Wargamers. Το λίγο λεπτό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη περίοδο. Τελευταία επίθεση στην προηγούμενη περίοδο ήταν για τους Wargamers και η πρώτη για την τέταρτη περίοδο είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Νομίζω έγιναν βήματα εδώ από τον Παρίσο, σωστό είναι. Λάθος από τον Σαγκούντζο πάλι, Καραγιάννη, αστόχησε, επιθετικό rebound, καλάθι. 9.58. Κι άλλο λάθος από τους Τρου. Λάθος το λάθος τελικά. Καμπάς, Βαρβαρίδης. Μονάτσος, Βαρβαρίδης από τη γωνία. Θα σουτάρει. Αστοχή.
Σούλη θα σταματήσει από τα 5 μέτρα. Καλή ενέργεια. Έκανε το πουλά, παλαστόξε. Βαρβαρίτσα κατεβάζει την μπάλα. Θα βρέσει με πλάτη τον Καραγιάννη που έχει διαφορά ύψους. Μονάτσος. Γιατρού Καμπάς. Καλή άμυνα από τους γκορ. Καμπάς. Πάλι να πετύχει ένα ζογκλερικό καλάθι, όμως δεν έδωσε τα πέτρα που να φάλσα στην μπάλα. Τυπωσιακή εκτέλεση εδώ από τον Καραγιάννη. 72-58, συν 14 για τους Wargamers και τα aim out για τους Angle Drew. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Αγγλουδρού. Έχουν επιστρέψει 3 φορές στο παιχνίδι για να μπορούν και μια τέταρτη. Αρίσος, Άστοχος, Βαρβαρίδης, Μπάουντ. Βαρβαρίδης εδώ θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Τώρα θέλουν καλές άμυνες για τον Τρού και σωστές επιλογές στην επίθεση για να πλησιάσουν το σκορ. Σούλης τότε έχει φέρει ηρεμία από τότε που μπήκε στους Wargamers. Παρίσος. Λαζαράκος για 3, είναι άστοχος. Γιατρού πήρε το rebound, Κάρμας, παίξει με πλάτη. Αριστερό χουκ, άστοχος, Βαρβαρίδης. Φάουλ, 2 βολές. Τέσσερις βολές για τον Βαρβαρίδη, 72-62. Μικρό σερί 4-0, για να δούμε αν θα συνεχιστεί. 7 λεπτά για το τέλος της του παιχνιδιού. Λαζαράκος. Ξανά άστοχος, Καμπυράκης στο rebound. Δύο σκουβαλάει και την μπάλα. Κακό λάθος εδώ για τους Angle Drew, οι οποίοι μπορούσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ο Καραγιάννης. Άστοχος. Λαζαράκος πήρε το επιθετικό. Σουτάρι, ευστοχή, 72-64. Θυμάστε και ο Διαμαντής. Λογικό είναι για να μπει. Ο μείον 14 γίνει μείον 8 για τους Angle Drew που το παλεύουν. Ο Διαμαντής Μεσχολίτης θα επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Λαζαράκου, ο οποίος δεν ήταν παραγωγικός για την ομάδα του. Ο
Παραγιάννης, ναι, άστοχος. Λίγο έγινε να έχουμε αυτοκαλάθι. Και πιστεύω ότι αν μπει το καλάθι θα καλέσουν time out οι Gold Gamers. Κάρμας για τρεις, ναι, άστοχος. Σούλης, θα περάσει, αστοχή, μπάλα δεν ήταν το χαρί, λίγο έλειψε ο Μπολάτσος και ο Βαρβαρίδης να... θα βγάλουν την μπάλα μόνοι τους. Το έχω δύο ευκαιρίες για κουλτρού για να μειώσουν ακόμα περισσότερο και να βάλουν πίεση στους αντιπάλους τους. Διαμαντής. Κάρμα πάνω στον Ρίπη, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο φωλές. Αυτό από την προσβολή. Παρίσος θα διέξω για να μπει ο Λαζαράκος. 93-64. Μπονάτσος από την κορυφή για τρεις. Εύστοχος! 73-67. Ολοένα και πλησιάζουν οι Άγγλοι που δεν παρατάνε το παιχνίδι. Καραγιάννης εδώ με την εμπειρία του και την ταχύτητα του θα κερδίσει το φάουλ από τον Βαρβαρίδη. Δύο βολές από τον Καραγιάννη, δεν έχει λήξει τίποτα, με 3-48 όλα μπορούν να γίνουν στο μπάσκετ. Παραλίγο να παίξει τον γκολ φάουλ ο Κάρμας. Θα έχει όμως το δικαίωμα για δύο βολές. Τέσσερα 69. Ναι,
Γιάννης, ξαφνικά για 3. Ο μεγάλο καλάθι, 77-69. Και νομίζω ότι αυτό το καλάθι ίσως και να ήταν απόπλακα για τους Uncle Drew. Νομίζω ότι από θέμα ψυχολογίας τώρα τους κατεβάζει πάρα πολύ αυτό το καλάθι. Καντυράκης για 3, είναι άστοχος. Τρέχουν οι Wargamers στο αγαπημένο τους παιχνίδι. Αστοχή όμως εδώ ο Ρήπης. Πάνω στον Γιάννη Κάλμα από τον Μεμεζά. Διατρού θα δεχτεί την τάπα από τον Μεμεζά και οι Wargamers τώρα θα τρέχουν στο σημείο εδώ, είναι 4-3. Αζαράκος για 3. Εξανά αστοχός. Γιατρού εδώ στην μπάλα στον Κάρμα, ο οποίος θα στόχισε. Έστοχος ο Κάρμας, 77-72, τίποτα δεν έχει λήξει, με 1-56 για το τέλος της αναμέτρησης. Time out για τους Wargamers. Δύο το σκορ και με 1-50 τώρα να μένει για τη λήξη της αναμέτρησης, πολλά μπορούν να συμβούν. Διαμαντής, θα περάσει, θα πετύχει τον goal foul, 79-72. Στη βολή παραμένει το συν-7 για την ομάδα του. Τώρα οι Άγγλοι πρέπει να είναι άψογοι σε ό,τι και αν κάνουν. Για την ώρα ο Κανδυράκης έκανε σωστό τρίποντο, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Όμως εκεί βρέθηκε ο Μπονάτσος και πήρε το rebound. Εύστοχος ο Μπονάτσος, 79-73. Δεν του έχω πει τίποτα. Το 79-74. 90 δεύτερα για τη λήξη της αναμέτρησης. Αν σκοράρουν εδώ οι Gamers, γίνονται το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Αν οι Άγγλοι βγάλουν την άμυνα, τότε όλα παίζονται. Στον Καλδυράκη με τον Κάρμα τώρα. Παρίσος. Καλή άμυνα εδώ από τον από τον Ιατρού. Θετικό όμως για τους Game Changers. Καραγιάννης πάει μάλλον για τρίποντο. Εντάξει, είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός ο Στέφανος Καραγιάννης. 82-74. Καλάθι εδώ από τον Ιατρού, 82-76. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Οπότε οι Gold Gamers ήταν στα σχοινιά. Ο Καραγιάννης ήταν εκεί για να διασφαλίσει την νίκη. Εδώ και έτσι και το foul και θα έχει το δικαίωμα και για δύο βολές.
Παραγιάννης είναι στο 83-86. Φάουλ από τον 4 φάουλ το 5 από τον Παρίσο. Πάλι στον Κάρμα που θα έχει το δικαίωμα με τη σειρά του για βολές. Πάλι από τον ιατρό κατευθείαν στον Διαμαντή. Κάρμας 85-80, 35 δεύτερα για τη λήξη της αναμέτρησης. Ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι με 26-4, 7 πόντια για τους WarGamers, δεν νομίζω να μπορεί να αλλάξει κάτι. Τους αν γίνουν τα απίθανα. Και 89-80, 19 δεύτερα για το τέλος του μάτς. Οι Gold Gamers έχουν κάνει το 13-2 στο πρωτάθλημα της Elite. Παρπαρίδης για 3, άστοχος. Και δεν νομίζω να κάνουν επίθεση οι Gold Gamers. Το 89-80 θα είναι το τελικό σκορ. Πολύ όμορφο παιχνίδι παρακολουθήσαμε. Εντυπωσιακό από πλευράς σκοραρίσματος. 169 πόντοι μπήκανε. Ούτε Ευρωλίγκα να βλέπαμε. Η Ακλουντού ήταν άκρως ανταγωνιστική, όμως θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο μπασκετάκι με το αριστερό το 2023. Αυτά από εμάς, 89-80, να είστε καλά και να παρακολουθείτε πάντα μπασκετ.